Το πιπέρι στο φαγάκι προηγουμένως ο θέμα και κάτι μου έκανε, δεν έχω ξέξάψει, ζεσταίνομαι. Λε το πιπεράκι να ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Το πιπέρι, κανέλα... Έχω πολλέ απορίε. Αυτό τώρα είναι σκέψει αβίαστε, αφόρμητε. στο θέμα είναι: έχουν βάση. Τώρα, εμεί τα σκεφτόμαστε και τα φανταζόμαστε γιατί μα εξυπηρετούν. Κοίτα, όταν μιλάμε για μεταβολισμό, ναι. ε, έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ιδιαίτερη και ουσιαστική mm. ε, συζήτηση. Διότι mm. πολλά φανταζόμαστε, πολλά νομίζουμε ότι ενεργοποιούν ε, τον μεταβολισμό και όχι μόνο. Αλλά ποιο καλύτερο, καλύτερη από ε, την κυρία Κιούση, εκ μέρου Diet System Clinic. Καλό σα βράδυ. Τι κάνετε. Καλή Δευτέρα. Είστε καλά. Μια χαρά, βέβαια. Έχουμε πολλέ απορίε με τη Χριστιανά. Δηλαδή, Γιατί Πολλέ δεν δηλαδή, λέτε τίποτα. Το διατροφικό μάθαμε να το δουλεύουμε και μέσα και από την επαφή που είχαμε και έχουμε mm. όλο αυτό το διάστημα. Mm. Και θέλουμε ξεκινώντα να δούμε ε, τι είναι ο μεταβολισμό, mm. να μάθουμε δηλαδή τα βασικά, τον ορισμό, να δούμε τι τον επιβραδύνει, τι τον επιταχύνει, τι λάθη κάνουμε, να δούμε μύθου, αλήθειε και κάπω έτσι σιγά σιγά να βάλουμε νερό στο κρασί μα σε συνήθειε mm. οι οποίε τελικά μάλλον. Δεν το ενεργοποιούν. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να καταλάβουμε Έτσι. και τι συμβαίνει, γιατί άλλα εμεί θεωρούμε, άλλα πιστεύουμε και άλλα ισχύουν στην πραγματικότητα, με βάση την επιστήμη βέβαια. Έτσι είναι, είμαστε στο καλοκαίρι. θέλουμε να δούμε όμορφε αλλαγέ στο σώμα μα και το κομμάτι της, ε, του σωστού, ε, της λειτουργίας του μεταβολισμού είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολύ συχνά και πολλοί λένε ότι «Α, εγώ δεν έχω καλό μεταβολισμό» mm -hmm. και αυτό είναι η αιτία. Τώρα, να πούμε ότι ο οργανισμό ε, χρειάζεται ενέργεια. Την ενέργεια αυτή την παίρνουμε μέσα από την τροφή. Και αυτό το οποίο στην ουσία λέμε μεταβολισμό είναι άθροισμα τριών παραγόντων. Το ένα κομμάτι λοιπόν ε, είναι αυτό που λέμε ο βασικό μεταβολισμό και καλύπτει το 65 με 70% τη ενέργεια που δαπανά το σώμα μα και αφορά σε ηρεμία, την ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται το σώμα για να αναπνέμε, να χτυπάει η καρδιά, να κρατάμε τη θερμοκρασία του σώματος, δηλαδή απλές λειτουργίες επιβίωσης. Τώρα, από εκεί και πέρα ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό που ονομάζουμε φυσική δραστηριότητα, και εδώ δεν. Ε, όταν λέμε φυσική δραστηριότητα δεν εννοούμε ότι απαραίτητα πρέπει να πάμε στο γυμναστήριο, αλλά οποιαδήποτε δράση γίνεται μέσα στη μέρα. Είτε ξέρω εγώ, περπατάμε, κάνουμε τι δουλειέ στο σπίτι, μιλάμε κτλ. Όλα αυτά. Το, το η κίνηση γενικότερα. Η, α, η άσκηση όπω την έχουμε στο μυαλό μα με τα βάρη, με τα όργανα, με όλα αυτά. Εντάξει. Η φυσική δραστηριότητα είναι και το περπάτημα, <χωλήνι>. είναι και το κολύμπι, Δηλαδή μας είναι αρέσει. κάτι το οποίο μα ευχαριστεί στην ουσία και μπορούμε να το εκτελούμε και από την άλλη μεριά είναι η θερμογένεση, το οποίο σε αυτό του παίζει ρόλο και οι τροφέ που καταναλώνουμε, έχει να κάνει ω ένα σημείο και η θερμοκρασία του περιβάλλοντο. Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα ε, καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια ο οργανισμό να κρατήσει τη θερμοκρασία του σταθερή και οι πιο πολλέ θερμίδε. Ε, και ε, κάτι επιπλέον που μπορεί να επηρεάσει τη θερμογένεια είναι η λήψη κάποιων φαρμάκων. Mm -hmm. Το οποίο όμω εκεί τι περισσότερε φορέ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο. Ε, κυρία Κιούση, αν ένα άνθρωπο έχει αργό μεταβολισμό, αυτό από τι εξαρτάται, Γιατί οι περισσότεροι από εμά πολλέ φορέ μπορεί να το αξιοποιούμε και να μα εξυπηρετεί να το λέμε, αλλά στην ουσία να μην ισχύει. Ή κάποιο μα το είπε και εμεί το υιοθετήσαμε και είπαμε, Α, για να μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει, η αλλαγή στα κιλά μου, τα οποία αυξάνονται, σίγουρα αυτή είναι το αργό μεταβολισμό. Μα μας το έχει πει εμά ένα ειδικό όμω, υπάρχει διαπίστευση γι' αυτό. Σωστά. Οι αιτίε λοιπόν που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει καλά μπορεί να είναι είτε οργανικέ, ή μπορεί να έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά μας. Ε, όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μία προσπάθεια και θέλουμε να δούμε το σώμα να αλλάζει, να διώξουμε κιλά, είναι σημαντικό πάντα ε, να ξεκινάμε έχοντας κάνει έναν ένα ιατρικό έλεγχο. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ε, κατά πόσο οι τιμές του σιδήρου στον οργανισμό είναι οι κατάλληλες, γιατί ο, ο σίδηρος ε, μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα... Και όταν α, είναι πολύ χαμηλό σαν οργανισμό, βλέπουμε ότι πέρα ότι μπορεί να μα δημιουργεί μια ατονία, μια κόπωση, ε, ο μεταβολισμός μας ζορίζεται να λειτουργεί σωστά. Πιο συχνά αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε έτσι σε νεαρά κορίτσια mm -hmm. που... Ο, και με την έμεινο ορίση και τα λοιπά, τα επίπεδα χαμηλών, ότι μπορεί να είναι τυπικέ ω ένα σημείο και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα δεν συμβαδίζει. Όταν όμω πάρουν το κατάλληλο σκεύασμα, ρυθμιστεί η αναλογία του σιδήρου στο σώμα, βλέπουμε ότι όλα εξελίσσονται πολύ σωστά. Επίση, ένα άλλο παράγοντα είναι όταν υπάρχει υποθυροειδισμό, ή αυτό που λέμε θυροειδίτηδα χασιμότο. Χωρί όμω πάλι εδώ να μπορούμε να πούμε ότι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει υποθυροειδισμό. Είναι καταδικασμένο και λέει ότι «Α, εγώ δεν πρόκειται να χάσω βάρο γιατί έχω υπεθροειδισμό. Πάλι απευθύνεται σε ενδοκρινολόγο, παίρνει το κατάλληλο σκεύασμα, ρυθμίζεται η αναλογία στον οργανισμό και όντω η προσπάθειά του μπορεί να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Άρα, κάποια πράγματα πρέπει πριν ξεκινήσουμε να έχουμε κάνει έναν έλεγχο για να μην κουτουλάμε και αισθανόμαστε απογοήτευση. Ε, απ' την άλλη όμως μεριά υπάρχουν και, ε, και θέματα που αφορούν τη δική μας συμπεριφορά και μας πηγαίνουν πίσω. Ε, Κάτι πολύ χαρακτηριστικό που πολλές φορές κάνουμε το λάθος είναι να μας πιάνει πανικός και να κάνουμε λάθος δίαιτες, να θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα να έρχεται πολύ γρήγορα και να μπαίνουμε σε πολύ στερητικά διατροφικά πλάνα. Αυτό στην ουσία έχουμε ξαναπεί ότι τις περισσότερες φορές έχει σαν αποτέλεσμα να μειώσει τη μυϊκή μας μάζα, το 90% της ενέργειας καταναλώνεται στους μυς, οπότε όταν η μυϊκή μάζα πέσει και χάσουμε υγρά και μυϊκή μάζα κατά κύριο λόγο, ε, βλέπουμε ότι ο οργανισμός σταδιακά συνηθίζει να επιβιώνει με πιο λίγες θερμίδες, πράγμα που το κάνει πάρα πολύ βασανιστικό. Και για να φτάσουμε στο στόχο μας, αλλά πολύ πιο δύσκολα στο να θαθροποιήσουμε ένα αποτέλεσμα που έχουμε καταφέρει. Τώρα, επειδή όλα αυτά που συζητάμε αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολύ κόσμο αυτό το διάστημα, <Κι> ε, θα ήθελα και μέσα από τη σημερινή μας συζήτηση να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο που μας παρακολουθεί να καλέσει στο τηλέφωνο της εταιρεία το 281 311 888 θα έχουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού όπου ε, με το Mediscan 8 σημείων θα μπορέσουμε να δούμε και πώς το σώμα τους έχει το βάρος, πόσο δείχνει να συνεργάζεται ο μεταβολισμός τους και με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν ποιο είναι το κατάλληλο και διατροφικό πλάνο αλλά και το καλύτερο συνδυασμός ε, μηχανημάτων ιατρικής αισθητικής έτσι ώστε να φτάσουμε άμεσα ε, στο στόχο τους. Τώρα, ε, για αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα, θα δοθεί επιπλέον μια θεραπεία αποτοξίνωσης ε, με μηχανισμό, ε, τελώς δωρεάν, έτσι ώστε να μπορέσουν να δούν ε, και να διώχνουν το σώμα πιο εύκολα τις κατακρατήσεις, να βοηθήσουν το μεταβολισμό πιο εύκολα να παίρνει θρεπτικά στοιχεία, να αποβάλει τοξίνες mm -hmm. τοξίνε και να μπορέσει να ανταποκριθεί με έναν πιο σταθερό ρυθμό. Μάλιστα. Φέροχα. Ε, θα πάμε και στο, στο, στα στοιχεία που θέλουν ένα καλύτερο μεταβολισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το πώ αξιοποιούμε εμεί τα γεύματά μα, συγκεκριμένε τροφέ, τι προσφέρουν συγκεκριμένε τροφέ. Πριν όμω μπορώ να ρωτήσω το ερώτημα που κάνουν πολλοί και την πεποίθηση που έχουν κάποιοι άλλοι ότι και η ηλικία παίζει βασικό ρόλο στο κομμάτι της ενεργοποίησης του μεταβολισμού ή Λάθο ε, το σκέφτονται. Όχι, όχι. Δεν, δεν το σκέφτονται λάθο. Απλά να κλείσω λίγο γρήγορα ναι, το, ναι. το... Ναι. Ο, τι άλλο μπορεί να επηρεάσει ένα μεταβολισμό να λειτουργεί πιο αργά. Είπαμε πριν ότι οι λάθο δίαιτε ε, στην ουσία ε, δημιουργούν και ψυχολογικέ διαταραχέ στο σώμα, δηλαδή μα πάνε από, τη... από το ένα άκρο στο άλλο, από τη βουλιμία στην ανορεξία. Όλο αυτό το σώμα το αντιλαμβάνεται σαν απειλή. Με αποτέλεσμα όταν πάμε να φάμε, από θέμα άμυνα να κρατάει περισσότερο λίπος και να δυσκολεύει τη διαδικασία. Επίσης κάτι το οποίο παίζει πολύ βασικό παράγοντα είναι ε, ότι χρειάζεται να κοιμόμαστε αρκετά. Έχουμε πει ότι για έναν ενήλικα 6 με 8 ώρες ε, είναι ένα καλό χρονικό διάστημα και έχει σημασία ο, ο ύπνος μας και να είναι ε, συνεχόμενος, να μην είναι αποσπασματικός, αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι μεταξύ 12 με 4 σε κρίνεται η αυξητική ορμόνη, η οποία στην ουσία και αναγεννά και αναδομεί τα κύτταρα, αλλά βοηθάει και πολύ στο κομμάτι της λιποδιάλυσης και άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει ή εργάζονται βράδυ και έχουν μάθει να κοιμούνται αποσπασματικά, να κοιμούνται πολύ αργά ή λίγες ώρες, βλέπουν ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο οργανισμός δυσκολεύεται. Επίσης ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το στρες. Εκεί ε, ε, κρύβεται η ορμόνη η κορτιζόλη με αποτέλεσμα το σώμα να έχει την τάση και να α, κάνει λιγότερες κάψεις αλλά και να συσσωρεύει λίπος. Ε, και εννοείται ότι και η χαμηλή φυσική δραστηριότητα. Ε, όταν λοιπόν ο στόχος μας είναι να χάσουμε βάρος, να διώξουμε κιλά από το σώμα, ε, είναι πολύ πιο εύκολο όταν όλο αυτό συνδυαστεί και με φυσική δραστηριότητα, παρά να πρέπει όλο το αρνητικό ισοζύγιο να γίνει mm -hmm. με μείωση της τροφής. Ε, okay. Αυτό όσο αφορά λοιπόν ε, την ερώτηση ποιοι είναι οι παράγοντες που να κάνουν το μεταβολισμό μας να μην mm -hmm. λειτουργεί σωστά, ε, και τώρα όσο αφορά την ερώτηση που μου έθεσες πριν Λευτέρη, ηλικία, το τελικά. τι φταίει και ποιο είναι το ιδανικό βάρος και ποιοι παράγοντες παίζουν, σίγουρα η ηλικία παίζει ένα σημαντικό παράλογο. Αυτό πας 35-40 και μετά ο μεταβολισμός έχει μπλοκάρει, δεν χάνει σε εύκολα κιλά, ε, δε, πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι, ότι, μο, ε, δεν είναι, ότι, ο μεταβολισμός έχει μπλοκάρει, είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, ε, σταδιακά αυθύνει η μυϊκή μάζα, αυξάνει το λιπόδησης τόσο, οπότε σταδιακά το σώμα μαθαίνει να συντηρείται με λιγότερες θερμίδες και αυτό το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Ε, και το στίχημα αυτό είναι... Ε, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, ένα πολύ μεγάλο ατού είναι να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να κρατήσουμε τη μυϊκή μας μάζα ψηλά. Και γι' αυτό και λέμε ότι οι άντρε σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο τυχεροί. Γιατί και το σώμα του, κατασκευαστικά σε σχέση με μια γυναίκα, έχει περισσότερη μυϊκή μάζα, Εκρίνουν πιο πολύ τη που είναι αναβολική ορμόνη, βοηθάει στη λιποδιάλυση. Ενώ αντίθετα, το σώμα των γυναικών, επειδή προορίζεται για τη μητρότητα, έχει περισσότερο λίπο είναι πιο ανθεκτικό. Οπότε θα πρέπει να είναι ε, πολύ πιο αυστηρή η διαδικασία για να μπορέσουν να συντηρήσουν σε βάθος χρόνου ένα υγιές και σωστό βάρος. Ε, τώρα, ένας πρόχειρος δείκτης που μπορεί ένας άνθρωπος να δει πού βρίσκομαι και αν τελικά το βάρος με βάση την ηλικία μου, τη διάπλαση είναι φυσιολογικό είναι να υπολογίσουμε τον δείκτη μάζα σώματος. Mm -hmm. πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια εύκολη πράξη. Διαιρούμε το βάρος προς το ύψος μας στο τετράγωνο ε, και όταν το αποτέλεσμα αυτό ο, που Δες θα να βγει το, λίγο. το βάρος για ναι. το ύψος στο τετράγωνο. Μάλιστα. Όταν λοιπόν το αποτέλεσμα που θα βγει είναι από 18,5 μέχρι 25, λέμε ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε φυσιολογική καπύλη, Όταν είναι από 25 έως 30 θεωρείται υπερβαρότητα. Το 30 με το 35 είναι ο πρώτος βαθμός παχυσαρκίας. Mm. Το 35 με το 40 ο δεύτερος. Και από το 40 και πάνω θεωρείται ότι είναι ο τρίτο βαθμό που θεωρείται πλέον ότι είναι κλινικό το περιστατικό και θεωρείται πλέον ασθένεια. Είναι εύκολο τρόπο να το υπολογίσει και κάποιο που δεν έχει εκδώσει Ναι, νομπάλου, Είναι ένα εύκολο τρόπο. Από εκεί και εικόνα. πέρα, επειδή υπέρα από το βάρο και το ύψο, γιατί θα μπορούσε ιδανικά τώρα, παρόλο που δεν έχει σχέση, να έχουμε το ίδιο ύψο και το ίδιο mm -hmm. βάρο. Ένα άλλο που απασχολεί είναι η σύσταση του σώματο. Γι' αυτό Πολύ και σημαντικό. λέμε ότι δεν αρκεί απλά να ζυγιστούμε, αλλά έχει σημασία. Όταν θέλουμε να μεταβάλουμε το βάρος μας, να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό, να γίνουν αναλυτικές σωματομετρήσεις και να δούμε και μυϊκά που βρίσκεται το σώμα και αν το σώμα μας κάνει κατακρατήσεις και αν τα παραπάνω κιλά μας επιβαρύνουν είτε καρδιοαναπνευστικά mm. ή καρδιαγκαιακά, έτσι ώστε η καρδιαγγειακα ετσι ωστε η λυση που θα δώσουμε να είναι η πιο σωστή και το αποτέλεσμα να έρθει ε, με ασφάλεια στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Υπάρχει τρόπο κυρία να ενεργοποιήσουμε εμεί τον μεταβολισμό μα. Και σα το λέω περισσότερο γιατί όλοι έχουμε κάπου α, δει, διαβάσει στο site, α πούμε, στο διαδίκτυο κτλ. Τροφέ ή ακόμη και φαγητά ή και αφεψίματα, ροφήματα που υπόσχονται ότι αν ξεκινήσει να τα καταναλώνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παίζει, παίζει. α, θα ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμό και θα δει μια ριζική αλλαγή, δεν θα αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Και πολλοί ενδεχομένω να έχουν μπει και σε αυτό το τρυπάκι να το δοκιμάσουν γιατί μπορεί να είχαν απελπιστεί από άλλου τρόπου και σου λέει να δω. Μπορεί και όντω να κάνει. Για υπάρχουν, Ισχύει, όντως, υπάρχουν αυτά. μυστικά για να ενεργοποιηθεί πολύ πιο επιγόντητα. Στην γρήγορα. ουσία, Αυτό που πρεσβεύουμε από την αρχή ε, είναι ότι πρέπει ε, το να μάθει να διατηρήσει ένα σωστό βάρο πρέπει να καλλιεργήσει κάποιε ε, σωστέ συνήθειε. Mm -hmm. Τώρα, οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να χάσουν είτε λίγα είτε περισσότερα κιλά και επιλέγουν να συνεργαστούν με την Diet System Clinic, είναι σε πλεονεκτική θέση γιατί καθημερινά έχουν τη δυνατότητα, με βάση τις δικές τους ανάγκες, να έχουν ένα ημερήσιο πακέτο διατροφής με όλα τα γεύματα σε μια πολύ σωστή αναλογία σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα. Ε, έτσι ώστε και να έχουν κατά τη διάρκεια της μέρας ενέργεια να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους αλλά στην ουσία να μάθουν το σώμα τους να προσλαμβάνει αυτό που χρειάζεται και από την άλλη μεριά όταν υπάρχει επιπλέον λίπος να τον βοηθήσει έτσι mm -hmm. ώστε να το διώξει που μπορεί όλο αυτό να το έχει εγκλωβίσει μέσα σε ιστούς και σε όργανα. Τώρα, ε, για να είναι σωστή η προσπάθειά μας εννοείται ότι η διατροφή μας είναι σημαντικό να έχει ποικιλία είναι σημαντικό, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι πρωτεΐνες και χτίζουν τη μυϊκότητα στο σώμα, αλλά στην ουσία κάνει και περισσότερη ώρα το στομάχι να τις αποδομήσει, οπότε μας κρατάει σε κορεσμό, είναι πιο σταθερή γλυκός, δεν κάνουμε υπογλυκαιμίες να μας βασανίζει συνέχεια η σκέψη τώρα τι θα φάω. Ή τι έχει στο ψυγείο, κάνα γλυκάκι να πάμε να δούμε να Σωστά. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της μέρας φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βοηθάνε ε, και το να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά και ο οργανισμό να μην στερηθεί θρεπτικά στοιχεία, να θωρακίσει το ανοσοποιητικό μας. Ε, όταν καταναλώνουμε λιπαρά, ε, καλό είναι να αποφεύγουμε τα ε, καθημερινά τουλάχιστον το κόκκινο κρέας, τα αυτά που λέμε ζωικά, τρανς λιπαρά, αλλά να χρησιμοποιούμε ε, καλά λίπαρα, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα ψάρια κτλ. Έτσι ώστε το σώμα να μπορέσει να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του και χωρίς να δημιουργηθούν και προβλήματα στο κομμάτι της υγείας Άρα μας. Άρα παίζουν πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο και τα πολλά μικρά γεύματα, αλλά σωστά γεύματα σωστά. κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι λοιπόν να μην παραλείπουμε γεύματα. Να πούμε ότι το πρωινό είναι ένα σημαντικό γεύμα γιατί και η και το στομάχι είναι πιο δυνατά το πρωί, οπότε λειτουργούν με καλύτερο τρόπο. Επίση, η ενυδάτωση, η σωστή ενυδάτωση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και επειδή τώρα είμαστε στο καλοκαίρι και η ζέστη είναι περισσότεροι και υδρώνουμε κτλ., και θα πρέπει λίγο όλο αυτό να το έχουμε ένα παραπάνω στο νου μα. Ε, αυτό που λέμε 8 με 10 ποτήρια είναι ένα μέσο όρο. Από εκεί και πέρα, ένα πρόχειρο τρόπο για να δούμε αν πραγματικά. Το νερό που mm -hmm. καταναλώνουμε καλύπτει τι ανάγκε μας. Είναι λίγο να παρατηρήσουμε το χρώμα στα ούρα. Mm. Όταν είναι σκουρό χρώμα σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι αφυδατωμένος. Όταν είναι διαυγή σημαίνει ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ε, άλλο τρίκ είναι ε, να χρησιμοποιήσουμε με μέτρο το καφέ ή το πράσινο τσάι. Mm. Η κανέλα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Και η κανέλα μπορεί να βοηθήσει το μεταβολισμό να λειτουργήσει καλύτερα. Ε, ο καφέ και το πράσινο τσάι έχουν αντιοξυδωτικά και αυτά βοηθούν. Οι καψαϊκοί που είναι στι καυτερέ υπεργείε, στα πιο καυτερά τρόφιμα ε, και αυτά παίζουν θετικό ρόλο γιατί βοηθάνε τον οργανισμό να λειτουργήσει και να καταναλώσει περισσότερε θερμίδε η ηρεμία. Mm -hmm. Ε, έκανε είναι ένα είναι υπολογισμό. Είπε, αρκετά. Έκανε, ένα υπολογισμό. υπολογισμό. Πήκα, στο διαδίκτυο και υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογέ οποίε Για το Είκανας... δίκτυο μάζα σώματο. Ηλικία, βάρο, ύψο, αν είσαι άνδρα, γυναίκα, αν κάνει ναι. άσκηση λίγη έω καθόλου, ναι, ναι. έω πολύ κτλ. Μου πες. Βγάζει υπολογισμό δείκτη βασικού μεταβολικού ρυθμού, το BMR. Ε, σωστά. Ναι. 2.448. Αυτέ είναι οι θερμίδε που χρειάζεσαι για να συντηρηθεί. Δεν Απλά. Έχει να, να κάνει. C, Να δηλαδή, δη δη το ισοζύγιο σου ναι. ε, μέσα στη μέρα, αν δεν θε να μεταβάλει το βάρο σου, είναι σε αυτέ τι θερμίδε. Αν εσύ λοιπόν έχει σαν στόχο να χάσει κιλά, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει τι καύσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Που σημαίνει ότι δεν χάνει βάρο γιατί καταραίει, απλά τρω ελάχιστα. Ναι, ναι. Αλλά έχει ένα σώμα απαιτητικό και να μειώσει σταδιακά και λίγο τι θερμίδε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα και να βοηθήσει το σώμα σου να διώξει τα παραπάνω κιλά. Έκανε και τη συνεδρία σου σήμερα. Λέω δεν έχει πρέπει, θα πρέπει να καταναλώνει με 1.400, εγώ προσωπικά, 1.448 θερμίδε ανά ημέρα για να χάσω ένα κιλό την εβδομάδα. Αυτέ είναι οι ελάχιστε. Αυτή είναι τούτο. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ναι, oh. το λέω, ε, δηλαδή, διότι ε, πάρα ε, πολύ γύρω θα Γύρω στι ε, 450 θερμίδε του λέει να δημιουργήσει ένα έλλειμμα. Τι είναι αυτό. Αν πούμε ότι ένα κιλό σωματικού βάρου είναι ε, γύρω στι 7.500 θερμίδε, ε, είναι εκεί κοντά. Άρα γύρω στι 500. Τρει-τέσσερι πάει εξατομικευμένα αυτό ή δημιουργεί ένα γενικό τύπο. Για τον και κάθε ένα άνθρωπο γενικό είναι κάτι τελείως, τελείως διαφορετικό, διαφορετικό. Και και, γιατί έχει να κάνει και με την δραστηριότητα που έχουμε στη διάρκεια της μέρας και με την ηλικία μας και έχει να κάνει και με το προφίλ της υγείας μας. Μάλιστα. Και όχι θερμίδες, ό,τι να είναι θερμίδες που λέμε, αλλά θερμίδες Σωστά. πολύ συγκεκριμένες, Υιωτικές. υγιεινή διατροφή, όπως τα γεύματα τα οποία προετοιμάζεται και στην Diet System Clinic. Και τόσοι πολλοί άνθρωποι, ευτυχώ να σας έχει ο Θεός καλά, έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά, πάρα πολύ λίπος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν προλάβει διακοπέ, έχουν προλάβει να βγουν στην παραλία μέσα σε λίγες εβδομάδες να ζήσουν έχοντας το απολέσει ένα μεγάλο μέρος λίπους Σωστά. Άρα λοιπόν είναι η κατάλληλη εποχή. Ο κόσμος μας παρακολουθεί να μην διστάσει, να καλέσει στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281.0 311-888 θα έχουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού εντελώ δωρεάν και με το Mediscan μπορούμε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σώμα, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν και για όσου καλέσουν σήμερα θα έχουν εντελώ δωρεάν και μία θεραπεία αποτοξίνωση, έτσι ώστε ε, να βοηθήσουν το σώμα να διώξει τι άχρηστε ουσίε, ε, να αποσυμφορηθεί και να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο σωστά. Θα μπει το καλοκεράκι με το δεξί και εμά θα μα βρει τιμοπόλεμο. Ευχαριστούμε έτσι, σωστά. πολύ, κυρία Κιούση, για μου έχω μια φορά. με τα καλά. στοιχεία, αλλά θα τα πούμε κάποια θα στιγμή. Τα μελετείς, θα τα, τα μάθει σε κάποιο διάλειμμα. Μόνο εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε, μόνο εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια λύση. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς Καλή θα... συνέχεια.